Θέλω, σας παρακαλώ πολύ, το έχω πει πάμπολες φορές, να δώσετε την προσοχή σας στον μπασοκύθαρο που από μέσα ζωγραφίζει, κάνει παπάδες επάνω στα τάστα με τα δάχτυλά του. Προσπεράστε λίγο το κλαρίνο που μπροστά κάνει και αυτό βέβαια ωραία πράγματα, αλλά πίσω... Ακούστε λίγο. Ο άνθρωπος μαζεύει, δηλαδή πραγματικά παίζει τις επικαλαμίδες του ο Γίγας. Άλλαζω λίγο ύφος, πάμε λίγο εδώ. Θέλω ζημιές. Κάνε μια ζημιά σήμερα στο ΟΑΚΑ να τελειώνουμε. Να μην περιμένουμε τους άλλους στο τέλος, γιατί έχω ένα προαίσθημα. Τώρα που χάσανε το αίτητο, μήπως γίνουν τίποτα... Αμάρτησε μαζί μου και έλα, 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 έλα. Ελάτε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον αθλητικό Λίβερο 104 και 4. Γραμμές ανοιχτές για να κάνουμε μουχαμπέτι, για να τα πούμε παραγγελιές, να πούμε τα ωραία μας, τα δικά μας. Αμαρτίες, να το ξέρεις, να το ξέρεις. Μάκη, αδερφέ μου, πάω στις γραμμές αμέσως. Αφότου πω ότι είναι η εκπομπή ποιος, αυτός 01. Με αλλαγμένο τον τίτλο, αλλάξαμε. Πώς μπαίνουν ας πούμε στα άρθρα και λέει σβήνει τα χρέη, αλλάζει όνομα. Πλέον η εκπομπή δεν είχε χρέη, αλλά μάλλον έχει χρέος να είναι παρούσα κάθε μέρα και να δίνει τον καλύτερο της σε αυτό. Αυτό είναι το χρέος το μόνο, ευτυχώς. Αλλά μετά από το διπλό αυτό, πριν πάω θέλω να απαντήσω σε ένα... στο όριο του ακατάλληλου και του απρεπούς το ερώτημα, στο όριο του παρεκτρεπόμενου, όμως επειδή δεν θέλω να κρύβομαι, απαντώ στο φίλο μου τον Φόρη. Ο Φόρης, από τη Δράμα. Κωστή, η Ρίνα Σάικ, είσαι πολύ διαβασμένος, γιατί αυτή είναι μια τετράδα φρίσμπι για μένα. Έχεις πάρει δηλαδή τέσσερις που είναι για μένα μέσα στην πεντάδα. Η Ρίνα Σάικ, Σαρλίζ Θερόν, Τζένιφερ Λόπεζ και Αντριάννα Λίμα, με χτυπάς φίλε, πολύ άσχημα. Έστω ότι δεν είσαι παντρεμένος, λέει ο Φόρης, και σου υπόσχονται μία νύχτα, τέλος πάντων λέει διάφορα ωραία πράγματα εδώ που δεν μπορώ να τα μεταφέρω, μία νύχτα αχαλήνο του πάθους, θα πω εγώ. Αυτό ή τον γκολ του Μιχάη στο 90 που τους πάει το αίτητο. Πάρα πολύ ωραίο ερώτημα. Πάρα πολύ ωραία εκπεφρασμένο, αλλά πάρα πολύ εύκολη απάντηση, φίλε. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Ποια είναι η απάντησή μου? Κορίτσια, συγγνώμη. Μία άλλη φορά. Μα εμείς που... Όχι, όχι. Δεν μετράει, δεν στρέχει για απιστία. Θεωρείται ότι δεν είσαι παντρεμένος με ένα μαγικό ραβδί. Δεν... Όχι, όχι. Μα εγώ η Τζένιφερ εδώ, η Σαρλίζ που ήρθαμε για σένα μόνο. Να σε απογειώσουμε, θα ζεις μια μαγική νύχτα. Και απέναντι ποιος είναι ο αντιπαλός μας? Αυτός 01. Ο Μιχάη, ο Μιχάη. Θα προτιμήσεις αυτό τώρα που πρέπει να τρίψεις το λιχνάρι και να βγει το τζίνι και να αποφασίσεις τι από τα κορίτσια? Με κουράζετε ήδη. Δηλαδή μια άλλη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Από εκεί είναι ίσο. Από εκεί μπήκατε. Βγείτε και από εκεί για να μην χαλάσουμε τον προξενιό. Μα μας διώχνει, σας διώχνω. Ναι, 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 ναι. Μα... ποιος θα έλεγε όχι? Αυτός 01, σας ξαναλέω, με προκαλείτε. Θέλω εγώ να γιάσω και δεν με αφήνετε. Και μας ανταλλάσσεις με τον γκολ που τους πάει το αίτητο? Ούτε καν δευτερόλεπτο το σκέφτομαι. Ούτε καν. Αν το είχα σχεδιάσει, ούτε καν. Ούτε καν. Αιγαίων είπα. Σαρούκλες, καταπληκτικές, φανταστικό. Εστιατόριο, παραίστικο μεζοδοπολείο, ηχθειοπολείο, τα πάντα φρεσκότατα, 214.000 για το κέντρο, 69-56-66. Φόρη, σε κάλυψα! Εντάξει, στο όριο του παρακτρεπόμενου δεν μπορούσα να πω τις διάφορες δυσύλλαβες λέξεις και το τι θα μου περιγράφεις ότι θα έκαναν αυτές οι κοπέλες σε αυτό το αλαβάστρινο, στο καλογυμνασμένο, σε αυτό το πέτρινο κορμί που έχει χτιστεί με πολύ
με πολύ κόπο και υδρότα. Αλλά η απάντηση είναι σαφέστατη. Φυσικά, είπα ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης. Σας το λέω τώρα, παιδιά. Το ξέρετε. Σας το λέω. LG και πλυντήρια και ψυγεία και τα πάντα όλα. Μαριλής μου, αγαπημένη μου Μαριλής, μην ξεχάσουμε να πάρουμε, να βγάλουμε πριν το ημίωρο τον κύριο που κέρδισε την LG τηλεόραση. Πάνας ή Πανάς, νομίζω το επίθετο. Λοιπόν, πάω να ανοίξω γραμμούλες, γιατί αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια ήδη. Να αφήσω το χαλάκι, γουστάρετε. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, πάμε, πρώτος. Γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Σε σας μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς, δεν θέλει. Πάμε εδώ. Χαίρετε. Ναι. Χαίρετε. Γεια σας. Τι κάνεις, αγόρι. Καλό στην νονά. Νονά σου είναι ο Δημήτρης, αλλά εντάξει. Εγώ το είδα, θέλω να είμαι έντιμος, δεν το είχα δει χθες που το είπα, αλλά είχε προηγηθεί της δικής μου πνευματικής κατεβασιάς, άρα έχεις το franchise, είσαι νονά της εκπομπής. Ο νονός Δημήτρης λοιπόν, έλα και εσύ νονέ. Λοιπόν, θέλω λαμπάδα Ben 10. Το Πάσκα. Άκου τώρα. Τι σεχ μέχρι να φεχ. Τι σεχ, δεν άκουσα, γιατί έκανες διακοπή. Λοιπόν, τι σεχ μέχρι να φεχ. Τι σεχ μέχρι να... Σεχ, αχαλήνω το σεχ. Μέχρι να πες. Σεχ. Μιχάη και τα μυαλά στα κάγκελα. Έτσι. Και ποιο σεχ μέχρι να φεχ. Μιχάη και ο Πάοξ σας σπάει το αίτητο. Άλλη ομοκαταληξία που σας έρχεται. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Σήμερα. Να πάρουμε το μάτς σήμερα, αυτό είναι σημαντικό. Εννοείται. Ξύπνησα με την ίδια προδιάθεση όπως ξύπνησα και προχτές. Πάρα πολύ μ' αρέσει το πως ξυπνάς, βεβαίως. Θα το δεχτώ. Ιδέες. Ναι, ναι. Ιδέες. Βεβαίως. Γιατί αυτό είναι ο τελικός. Αυτός, σήμερα. Για να έχει και αντίκρισμα το διπλό μέσα του Καραϊσκάκης. Για να έχει αντίκρισμα, γιατί μόνοι μας βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση. Τα έχουμε πει με τις αφαιρέσεις βαθμών, με τις σκευωρίες, με όλα αυτά, με τις κακές εμφανίσεις μας, με όλα αυτά. Αλλιώς η κατάσταση έχει ξεκαθαρίσει προπολού. Αλλά έστω και τώρα, κάνε αυτό που πρέπει, παίξε όπως το Καραϊτάβλη, πάρε τη διπλαδούρα. Αντίο ζωή. Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτση, Μπεάτα Σιμακόπουλου. Έτσι. Και εμείς πάμε και για δύο αποτελέσματα. Πάμε, αλλά το δεύτερο δεν το θέλω. Ούτε καν το σκέφτομαι το δεύτερο. Έτσι, ούτε εγώ. Λοιπόν, και μετά. Ναι. Έχουμε το Γαρούλης. Άσε, μετά θα ασχοληθούμε με τον συμπολίτη. Δεν είναι ένα-ένα τα μάτς. Ένα-ένα. Τώρα μη χάνεις τη συγκέντρωσή σου. Θέλω να είσαι προσιλωμένη. Focus on the target, που λένε και τα χωριά μας. Και μετά θα ασχοληθούμε. Για να δεις τι ανέβασα. Θα μπω να δω. Θα μπω. Δεν μπαίνει. Ανέβασες, γιατί άμα δεν εγκρίνω δεν βγαίνει. Να ξέρεις. Πρέπει να το δω. Κάτσε. Ο Δημήτρης βασικά. Εγώ, ο Δημητράκης. Ναι, καταρχήν εγώ δεν μπορώ να σε ανεβάσω. Δεν ξέρω. Μόνο τη διάθεση. Μόνο τη διάθεση. Μόνο. Θα μπω να δω τώρα. Αλλά, για να αυτά δω. Αυτά που ανεβάζω. Ναι. Είναι που ανεβάζει ο Δημήτρης βασικά. Περίμενε να δω. Τέλεια. Α, δεν μου το εγκρίνει. Γεωργία Λαδοπούλου αυτό. Ναι. Δεν, το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο, λέει, αυτή τη στιγμή. Δεν μου δείχνει κάτι. Δεν μου δείχνει γιατί κάτι. Είναι, δεν ξέρω. Να το δω κι εγώ. Ναι, για δες το, για δες το. Δες το, δες το. Έγινε, Τζόρτζια, σε χαιρετώ. Ναι, άκου λίγο. Ναι, πες. Σήμερα είναι η μέρα σου, δώσε την κλέφτρα αυτό που της αξίζει. Έτσι απλά. Απλά. Και από κάτω έχω... Απλά. Φιλάκια. Γεια σου, Τζόρτζια. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια. Πάμε εδώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Κάτσε, περίμενε. Σένα σε ξέχασα. Σήμερα έχεις ένα δίκιο. Ότι να πρωτοπρολάβω, δύο χέρια έχω, ένα κεφάλι, ένα μυαλό. Όχι, μόνο καλοκαίρι. Πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε το θέμα μας. Εδώ είσαι. Ο παλάκια. Νάτος. Το νου σας ρεμάλια. Το νου σας καλά, ρεμάλια. Έτσι. Και τρέχουμε. Και τρέχουμε τώρα. Τώρα τρέχουμε. Παυλάρα μου, γαϊδουράγκα θέ μου, μπλε φιλί, αδερφέ μου. Σε ακούω με προσοχή και προσήλωση. Μια πες. Καλησπέρα. Έχω μια απορία μόνο και θέλω να μου τη λύσει. Πιστεύω για τις γυναίκες θα πεις τώρα, αυτές που είπα την τετράδα. Όχι. Όχι. Όχι, αλλά είναι απορία. Α, για πες. Υπάρχει
περίπτωση ακύρωσης του Golden Guy. Ακύρωσης. Βέβαια. Επειδή γιατί το λένε 9 και φοράει το 6. Όχι, γιατί θα πω ότι άμα κάνει κατακόρυφο, το 9 γίνεται 6. Ωστόσο! Ναι, αλλά. Για το 6 9. Το έβαλε στα ίσια. Δεν το βάλε με κατακόρυφο, δεν έχει σημασία. Μπορεί να κάνουμε εμείς και να το δούμε ανάποδα. Τους έχω βέβαια ικανούς για όλα αυτούς, οπότε έχεις ένα δίκιο. Να αρχίσουμε να ανησυχούμε. Ναι, ρε, που λέμε τη Μαρούπα να κυκλοφοράει, όλα είναι πιθανά. Όλα. Όλα. Τα πάντα. Όλα τα πάντα. Και βλέπεις ότι επιμένουνε. Θράσος, φίλε. Θράσος και. Τσίπα μηδέν. Τσίπα μηδέν, φίλε. Απίστευτο. Όταν τους είπε ο Σφαλιαρέλης. Απίστευτο. Επιστήμονες. Ήξερε τι έλεγε. Ήξερε, βέβαια. Σε αυτό είναι οι ιδρυτές. Έχουν αναγάγει όλο αυτό εδώ, να μην το χαρακτηρίσω. Μας πιάσει το εσουρού. Σε επιστήμη. Ναι. Πρόσεξε τι είπα, ο Σφαλιαρέλης. Ο Σφαλιαρέλης, βεβαίως. Αυτός που είχε ρίξει σφαλιάρα τότε στο Καραϊσκάκι, στο παλιό. Καμαραμά, γιατί έκανε ο άνθρωπος τη δουλειά του. Ναι. Και βγήκαν όλοι να τον δικαιολογήσουν. Ναι. Που είχε πει τότε, εμείς βρε. Εμείς είμαστε, λέει, επιστήμονες είναι. Λέει, με επιτυχία όλοι. Βέβαια, επιστήμονες. Ναι. Έτσι είναι, φίλε. Ο καλύτερος από όλοι τα ζάρια που παίζει από τα κόκαλα τη μάνα σου. Τρίτη απόγευμα στο μπαλκόνι. Έτσι. Και γκιουλ, όχι, ούτε πόρτες ούτε φεύγα. Γκιουλ. Έτσι, απλά. Λοιπόν. Ξεκάθαρα. Τώρα η ομάδα πρέπει να κάνει το κουτί. Έχει άκουγα χθες την εκπομπή και λέω. Να αλλάξει κάτι. Τι να αλλάξει κάτι, ρε παιδιά, μόλις αυτούς εκεί κάτω. Το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ. Αν θέλουμε να γίνει μια αλλαγή, τέτοια το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι. Διαγράφουμε όλες τις Ελευθερίου Βενιζέλου. Ξυλώνουμε όλα τα γάλματά του και τον αποκηρύσουμε από τέτοιο. Ο άνθρωπος ήταν μια ζωή, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω στα δύσκολα και μόλις την τέτοια, όπως το λένε, και μόλις σκάσει λίγο τα πράγματα ξαναγυρνάω για να το παίξω τέτοιος. Ναι. Ο μεγάλος οθνός σωτήρας. Ναι. Έτσι. Αυτόν ούτε αφήνουμε ρατσιστική και ο άλλος ο εθνάρχης. Άρε σαν όπου τρώτε λιναράδες. Φίλε. Πουλήσανε πόντο Μακεδονία και κυριότερα την πόλη. Την ξεπουλήσανε. Γιατί άμα θα κάνουν μια ιστορική αναδρομή σε αυτά που έχει πει ο Σάββας ο Καλεντερίδης. Ναι. Να έχω ακούσει δει η σώμα σε. Και να έχω ακούσει με τα στάκια μου. Ναι. Και τον έχω δει όταν τα έλεγε αυτά εδώ. Και επικαλούτανε και τις τέτοιες. Ναι. Για να μάθουν λίγη ιστορία τα παιδιά που μου λέτε για το κόκκινο ποτάμι. Το κόκκινο ποτάμι, παιδιά, είναι κάτι απειροελάχιστο. Ναι, το είπα και χθες. Δείχνει μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό. Ούτε το 20%. Ούτε τι 20%. Μιλάμε για τέτοιο και είναι χάδια αυτά. Ναι, ναι. Δεν μπορούσαν, Παύλε μου, δεν μπορούσε τις φρικαλαιότητες που έγιναν. Ήταν τόσο απάνθρωπα τα βασανιστήρια και που σε εικόνα. Και αυτά που έδειξε ήταν στο όριο ότι πολλοίς κόσμος απλά σοκαρίστηκε, γιατί άλλο φίλε να το διαβάζεις άψυχα σε ένα βιβλίο και άλλο να βλέπεις εικόνα, φίλε, να ακούς τα κλάματα, να βλέπεις το αίμα, να νιώθεις ότι είσαι εκεί και το ζεις. Ήταν στο χαλέπι της Συρίας, στο χαλέπι της Συρίας, Κωστή, υπάρχει μια ελληνική παροικία. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρεις πως φτάσανε εκεί πέρα. Για να το μάθουν μερικοί, για να μάθουν λίγη ιστορία. Είναι η βόλτα που τους πήγανε στην Ανατολία. Τους ταΐζανε 5 σαρδέλες μαζί με το αλάτι την ημέρα και δεν τους δίνανε νερό. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι αντέξαν και φτάσανε εκεί και κάνανε την ελληνική παροικία. Δραπετεύσανε και κάνανε την ελληνική παροικία στη Συρία. Έγινε, Παύλε μου. Είναι η βόλτα που τους πηγαίνανε, που λέγανε εμείς τους πήγαμε βόλτα θανάτου. Βόλτα θανάτου. Έτσι. Σε ευχαριστώ, Παύλε. Όταν το Αντάρτικο μισό λεπτό, εδώ μιλάμε για ιστορία τώρα, έτσι. Που δεν λέγεται αυτή η ιστορία, που είναι η πραγματική ιστορία. Yeah. Όταν αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνανε και ζητούσανε από την ελληνική κυβέρνηση τότε, δώστε μας πυρομαχικά, όπλα έχουμε. Να κάνουμε το Αντάρτικο, στηρίξτε μας με πυρομαχικά. Δεν έχουμε πυρομαχικά. Δεν μπορούσαν να παράξουν πυρομαχικά τότε. Τρώγαν πόρτα.
έτσι, ναι, και τους πούλησαν. Ναι. Σήμερα θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα αν δεν είχαμε τέτοιους δοσύλλογους. Ούτε η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία ήταν. Σε ευχαριστώ, Παύλε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Okay. Πάμε παρακάτω. Γεια σας. Πέσαμε εδώ, πάμε εδώ. Ναι, γεια σας. Κώστα! Ναι! Καλώς τον. Λοιπόν, τι να τις κάνεις όλες αυτές αφού έχεις Εύα Μέντες και την Τζακπίνο Γαργαλάς κάτω από αυτές τις στέντες. Βέβαια, η Εύα ή φίλε είναι δεσμός, οι άλλες ήταν απλά διασκέδαση. Δεν έτσι ρε φίλε τώρα. Εύα Μέντες, γεια σας, πώς, κοπελιά πώς σε λένε, Εύα Μέντες, βγαίνεις και σε άλλες γεύσεις. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Σήμερα τι έχουμε σήμερα. Αχ, κουλά. Σήμερα... Αχκούλα! Σήμερα. Αχκούλα! Τρία χρόνια έχω να χάσω εκεί, έτσι. Δεν πιστεύω σήμερα να κάνουν καμιά στραβή. Έτσι, τρία χρόνια είμαι αίτητος εκεί. Έχουμε τέτοιο. Έτσι και βάλουν το πόφεν έσχες του Ιβάν, ας πούμε, και το ψάχνουν. Θα βρουν δύο εξοχικά στην Αθήνα. Ναι. Εξοχικά εννοείς αυτό το πύλινο που είναι με κρέας και με πόρτα. Όχι. Φαγητά νομίζω. Εξοχικά, βίλες. Εξοχικά. Βίλες. Ναι, ναι. Τώρα που πεις βίλες, ένα άλλος... προς τον Πειραιά και ένα προς το τέτοιο. Α, ο άλλος με τις βίλες εκεί από την ΕΕΑ στην Κεφαλονιά. Όλα καλά. Είναι Άστον Βίλα είναι, λέει, υποστηρίζει αυτός. Ναι. Τέλεια, όλα παιδιά, φανταστικά. Και ακούει Village People, να πούμε. Έτσι, Village People, σωστό. Ρε τι γίνεται, ρε. Αχ, κούλα, αχ, φίλε. Όπως το λέω. Αυτά. Φιλιά πολλά. Αυτά. Ευχαριστούμε. Τα λέμε. Γεια, bye. Πάμε εδώ. Γεια σας. Τέλειος. Πάμε εδώ. Ναι. Ποιος. Αυτός 0-1. Άλλαξε, έτσι είπαμε. Αυτός 0-1. Μετά το σπάσιμο αυτό του έντυπου. Αυτό περίμενα να ακούσω. Ναι, αυτό είναι τακτοποιημένο, το είπαμε. Αύριο την ίδια ώρα, ναι, σε παρακαλώ, εκτός από το ποιος, και θα σε ρωτήσω και ποια. Και ποια, βεβαίως. Δημητράκη μου, εσύ ό,τι πεις, αγόρι μου, ό,τι πεις, αδερφέ μου, ό,τι πεις. Γιατί δεν έχω μεγάλη άκτη. Και οι συνακροατές καταλαβαίνουν. Καλά, εντάξει, εννοείται, για πολλούς λόγους. Για πολλούς. Θα είχες περάσει το τελικό για λίγα δευτερόλεπτα. Έτσι. Τι, μόνο αυτό. Ναι. Το πρώτο ημιτελικό μέσα στο ΆΚΑ. Ένα και εκεί γίνανε μπορούσε, διάφορα. Που ζούσε. Ναι. Άσε τώρα, μην τα λέμε με αυτήν την. Τέλος πάντων, μην την χαρακτηρίσω. Ναι. Ραδιοφωνικό. Σήμερα παίζουν και οι δύο ομάδες στις Θεσσαλονίκες. Εύχομαι καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Ό,τι καλύτερο. Θέλω να βάλω λίγο μισό δευτερόλεπτο, είναι ηχητικό για αυτό που λες. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε. Έτσι, ήθελα να πω για την ατμόσφαιρα. Πολύ ωραίο αυτό. Και το συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Αρκεί να βγει το μπαν πάνω από το κεφάλι μας. Μάθαμε και τα μπαν, φίλε, αυτό είναι. Μπαν. Ναι, γίναμε, όχι, γίναμε όπως είπε ένας συνοκρατής το πρωί. Λογιστές, δικηγόροι, δικαστές, κανονικά, φίλε, φοροτεχνική, τα πάντα, φίλε, τα πάντα όλα. Άσε τα πάντα. Τα πάντα. Άντε να ξεμπλέξουμε με αυτούς εκεί πέρα κάτω στη Χαβούζα, εγώ έτσι τους εννοώ. Μια φορά πήγα στη ζωή μου εκεί πέρα, ενώ έπρεπε να κάτσω τρεις μέρες, έφυγα την πρώτη μέρα. Γιατί, γι' αυτό. Έτσι, μπουρλάντο. Και στη Βασιλεύουσα είναι 1-2.500 χρόνια. Άστε, δεν είναι φίλε. Πρωτεύουσα. Πω από αυτό το θέμα, πώς με έχεις στεναχωρήσει, φίλε. Και πώς με έχεις στεναχωρήσει. Στο Open και στον πρόεδρο του καναλιού. Ναι. Χθες τα αφιερώσαμε όλη την εκπομπή. Δεν ξέρω αν άκουγες χθες. Όλη την εκπομπή την αφιερώσαμε εκεί χθες. Δεν ξέρω αν άκουσες χθες. Εγώ την είδα σήμερα στο YouTube. Ναι. Yeah. Τι δεν μπόρεσα χθες να παρακολουθήσω την εκπομπή, σου την είδα. Αλλά απλά μπήκες μετά και την άκουσες. Ναι. Ναι. Απλά είδα το τελευταίο επεισόδιο, τον Πυρίχιο. Ναι. Άστο, φίλε, συγκλονιστικό. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να σε αφήσει αυτό το πράγμα ασυγκίνητο. Έλυσες, δεν γίνεται. Γεια σου, Δημητράκη μου. Σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ. Εννοείται,
Χωρητός απρόπτου, θα βγάλουμε και Κώστα Βασιλόπουλο μετά. Γεια σας. Κωστά. Ναι. Έλα, Κωστά. Καλό στο στράτο. Καλά, φίλε μου, καλά. Θα βάζω ένα στίχημα. Ναι. Θα το βάλουμε ή όχι. Τι, που ξέρω, εξαρτάται τι θα με ρωτήσεις, τι στίχημα. Α σου πω. Σήμερα στα ποτητήρια, ναι, ο Μελισσανίδης θα πιάσει τα μελέτητα και θα τα τραβάει. Του Ολλανδού, Φαν Κάκαλ. Έτσι λέγεται, λέει, ο Ολλανδός. Βάζει στίχημα. Τι να σου πω τώρα. Εγώ λέω να βάζω τα αμελέτητα του αλουνού. Εγώ θα βάλω στοίχημα. Αυτός θα βάλει στοίχημα. Θα του τα πιάσει. Ξέρεις πώς το λένε τον Ολλανδό διαιτητή? Ρόμπερτ Φαν Κάκαλ. Εγώ ξέρω ότι κατεβαίνει κάτι στα ποδητήρια και πιάνει. Κάνει έλεγχο. Αμελέτητα. Απλά είναι πιάσιμο, είναι σφεντόνα, είναι στρίψιμο. Τι είναι, είναι αναμυστήρας, τι... Δηλαδή ή απλά αθοπία. Λίγο τα παπαπ τα ζυγίζω. Με το χέρι, πώς ζυγίζεις τα φρούτα? Είμαι πολύ μακριά για να τα δω. Είμαι πολύ μακριά. Αν ήμουν κοντά και τα βλέπα, θα παλεύατε και στο ίντερνετ. Αλλά είμαι μακριά, δεν μπορώ να κάνω. Αγόρι μου. Αλλά κάτι μου λέει απόψε ότι θα έχουμε καμιά τέτοια. Δεν νομίζω ότι τον παίρνει τον Μελισσανίδη να ξανακάνει τέτοια. Με Ολλανδό διαιτητή. Λοιπόν, δεν ξέρω. Με τη νίκη. Πήρα μόνο 10 μπύρες. Πρέπει να με φτάσουμε. Είσαι έμπειρος, φίλε. Με τις τόσες μπύρες. Σε χαιρετώ. Γεια, γεια. Bye, bye. Γεια σου, στράτο μου. Πάμε εδώ, ναι. Γεια σας. Καλώς τον. Έλα, Βασιλάκη, μου σ' ακούω. Αγόρι μου, σ' ακούω. Έλα. Με πήγες 3:28, όχι 3:29. Λοιπόν, 2:20 πάντα έφευγα για τη θάλασσα. Τέλος πάντων, για σένα σήμερα έκατσα να πω, επειδή είναι και η μέρα τέτοια σήμερα με την Αχάρτινη. Ναι. Τη Χάρτινη του 14, γιατί Χάρτινη σε χαρτιά που ιδρύθηκε το 14, Χάρτινη και στα πρωταθλήματα που θέλησε να πάρει, μπάς περιπτώσει. Ναι. Κωνσταντή μου, άκου να σου πω κάτι. Πέρμα, με αυτούς δεν χρειάζεται ούτε να τους δίνεις αξία, ούτε να ασχολείσαι μαζί τους. Αυτό που μου έκανε εντύπωση σήμερα ήταν ένα πρωτοσέλιδο του γάβρου πρωταθλητή, πως λέγεται. Καλά, κάτσε. Μπούλινγκ, λέει στους δικαστές. Βρέξε τσίποτη, βρέ. Με αυτούς που φύγανε εξωτερικό, ρε παιδιά, θα μας πει κανένας, από τους μετανάστες, τους σύγχρονους. Ρε, πάτε καλά, ρε. Μόνοι τους παρετιούν τον Ευρώπη, ρε. Πρόξε. Να πει ο Ζήλος και η άλλη παρέα. Των διαιτητών που τους Κωνσταντινέας που τους κάψατε τα σπίτια και αυτά. Αυτό, φίλε. Μπούλινγκ τι, επειδή το ΚΑΣ είπε ότι δεν δικάσατε, δικάστε. Το ελάχιστο που μπορούσα να κάνω ήταν να παραιτηθούν την μπούλινγκ, ρε παιδιά, μας δουλεύετε. Λοιπόν, εσείς δεν έχετε λίγη. Τι σας ταΐζουν και κάτω, μα πόσο μυρωδιά παίρνετε από αυτό το βαπόρι, ρε γάμο το. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Είναι έλεος. Δηλαδή, υποτιμούν και την νοημοσύνη των ίδιων αυτές οι φυλάδες που βγάζουν εκεί κάτω. Θέλω να κλείσω με αυτό, γιατί θα κατέβω, ξέρεις, στις παραλίες τώρα. Είμαι μόλις 2 χιλιόμετρα μακριά. Ωραία, αλλά φίλε, θέλω να πω το εξής. Τι ωραία. Ναι, το Κωστή μου, θέλω να πω το εξής σε όλο το λαό του ΠΑΟΚ. Υπομονή, κάθε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός φυσικά. Αυτός που δικός το μας τραγούδισε, στίχος, όχι δικό μας. Το είπε, τώρα, πρόσεξε, ναι. Το είπε αθώα, αλλά το τραγούδισε και ο δικός μας ο Κούλης. Όταν βγήκε πρωθυπουργός και είπε θα γίνει ο ουρανός πιο γαλανός. Ρε παιδιά, τι πράγμα είναι αυτό? Τι έχουμε τραβήξει από πέρσι μέχρι φέτος? Τι πανδημίες? Ατελείωτη χρονιά. Αλλά δεν μασάμε. Δεν μας πέφτει με τίποτα, ρε, να ξέρετε. Το πάθος και η τρέλα. Ρε Κωστάκη, το μόνο τελευταίο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν ότι θα γινόταν και η Αγία Σοφιά τζαμί. Άστε, φίλε, άστε. Αυτό ήταν ο μεγαλύτερος πόνος που δυστυχώς δεν ακούω να διαμαρτύρεται κανένας από εμάς. Τίποτα. Με το Μακεδονικό είχαμε σκοτωθεί, είχαμε γίνει οι 300 του Λεωνίδα, πολεμούσαμε μπροστάριδες και τώρα όλη μούγκα. Αδερφέ, εύχομαι να είσαι πάντα καλά, καλό απόγευμα. Γεια σου, γοράκι μου. Γεια σου. Γεια σου, θα ήθελα να είμαι δωράκι. Πάμε εδώ. Γεια σας. Γεια σου, Κωστή, καλημέρα. Καλώς σου, Στελάρα. Κωστή. Έλα, γόρι μου. Από το Βατικανό της Ρώμης στέλνουν μια ομάδα να τους εκπαιδεύσει ο μεγάλος ο Μελισσανίδης πώς θα στρίβουν τα καμπανέλια όταν γίνεται η εκλογή του Πάπα. Όχι, ξέρεις τι κάνανε. Κάνανε έλεγχο, γιατί μία φορά έχει ντυθεί μία γυναίκα και πήγε. Η Ιωάννα, ναι. Μπράβο. Ναι, λοιπόν, ήταν γυναίκα. Πήγε λοιπόν μέσα και έπρεπε να γίνει το τεστ. Ναι. Λοιπόν, έχουν μια κούφια καρέκλα, κάθε τώρα πάνω ο Πάπας και πάνω από κάτω και τα στρίβει.
Και από κάτω έχει γαργαλατζίδης. Ναι, εδώ είναι ο ειδικός τώρα να σε εκπαιδεύσει. Αλλά οφείλω να τον παραδεχτώ, οφείλω ότι δεν τα στρίβει μόνο στους Έλληνες, γιατί οι Έλληνες δεν μιλάνε. Και στους ξένους δεν καταλαβαίνει τι γάμο το γυρίσει. Βέβαια δεν καταλαβαίνει Έλληνα και ξένο. Εκεί του βγάζει το καπέλο. Δεν είναι. Γιατί φαντάζομαι ότι τραβάνε οι Έλληνες τόσα χρόνια και δεν μιλάνε γουστοί, ε. Δεν, πραγματικά δεν μιλάνε, φίλε. Άμα δεν κολλώνει σε ξένους, καταλαβαίνουν στους Έλληνες τρόπο να τους κατεβάσει και να σου τα εξαγόρατα για να περπατάνε. Φαντάσου. Κανονικά. Τι να το βράδυ, φίλε, εδώ έχω ετοιμάσει προβολές. Αυτά ακόμα το κάνουμε μικρή τούμπα στο μαγαζί, θα γίνει χαμός. Άντε αγοράκι μου. Κάντα όλα μου χαμπέτη, κάντα. Φιλιά. Έγινε ρε Κωστή, με την νίκη. Γεια σου, παψάκι μου, με την νίκη. Με την νίκη. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, θα κοιτάξουμε να βγάλουμε. Μαριλής, σηκώνει ο τυχερός. Τέλεια. Ωραία, να βγάλουμε τον νικητή. Χρωστάμε από την κλήρωση της Δευτέρας που κέρδισε την LG τηλεόραση. Θέλω να πω ότι ο φίλος μας που το πρωί είχε στείλει μήνυμα και κληρώθηκε για τα ρούχα από τη Λάρνακα, μου λέει: Κωστή, ήθελε για το τραπέζι, δώστα σε κάποιο παοκτσάκι, γιατί δεν είμαι παοκτσής. Λοιπόν, δεν μου είπε τι είναι, λέει, δεν έχει σημασία. Οπότε λέει να μην τα κάνω. Κρίμα να τα πάρω εγώ, λέει, και να μην τα φορέσω. Λοιπόν, δεν κληρώθηκε για το τραπέζι, άρα τώρα σε λίγο θα έχουμε τον φίλο μας που κέρδισε την τηλεόραση και θα μας δώσει και τον τυχερό. Να τους, αυτός πρέπει να είναι. Κανονικά, για να δούμε εδώ. Χαίρετε! Πού είσαι ρε Ζουμουσάκη? Εσύ είσαι που κέρδισε την τηλεόραση? Την πήρα κιόλας και τη χαίρομαι. Όχι ρε φίλε! Από χτες. Όχι ρε φίλε! Μα χάσει είναι το επίθετο. Από χτες την πήρα. Ναι. Το επίθετο σου είναι πανάς. Πανάς, έτσι. Πανάς, ναι, τέλεια. Πανάς. Χαιρετίζανε από το. Ναι. Ο θρύλος και ο Πειραιάς, ήθελα να πω ο θρύλος και ο Πειραιάς, ναι. Μου κάνει μου και τα λεξία. Αναγκάζομαι. Ναι. Το μικρό σου, θύμισε μου, το μικρό σου. Χρήστος. Μπράβο. Χριστάρα, κέρδισε την υπέροχη LG. Ναι. Σε είχα πάρει τηλέφωνο, αν θυμάσαι, πέρσι στην 28η Οκτωβρίου, να σου πω χρόνια πολλά για την γιορτή σου. Πόσο ήθος έχεις. Αυτός είσαι, πραγματικά. Δες τι έκανες. Αν με θυμάσαι αυτός. Έχεις πάρα πολύ ήθος. Πήγες, πήρες την τηλεόραση. Την πήρα, ήδη σου λέω, από χτες. Μπράβο, χαίρομαι. Κανονικά, τα παιδιά άψογα όλοι. Βέβαια. Επικοινώνησαν και με το... Γιατί δεν τους είχε στείλει, λέει, το όνομα. Ξεχάσαμε. Επικοινώνησαν. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Επικοινώνησαν όλα. Εντάξει, μια χαρά. Με πήρε ο παππούλης. Τους είπα και στο τηλέφωνο, πείτε ένα τεράστιο ευχαριστώ και στα παιδιά στο Λίμπερο. Τέλεια. Δεν ξέρω αν προλάβα να το πούνε. Τα λέμε τώρα, γι' αυτό. Να πούμε και ένα τεράστιο ευχαριστώ στην αγαπητή Μαριλής. Βέβαια. Που είπε το 33. Βέβαια. Και δεν είπε 32-34. Σωστό, είδες. Ελάχιστη, είπε το 33, ελάχιστη, το μαγικό. Τη μνημονεύουν, ελάχιστη, μετά την ξεχνάνε τη νούμερο εκεί. Ναι, αυτά πρέπει να λέγονται. Αυτά πρέπει να λέγονται. Μπράβο, αδερφέ μου, χαίρομαι πάρα πολύ. Αν έλεγε το 34 ή το 32 δεν θα υπήρχε. Έτσι, φίλε. Βέβαια κάποιος άλλος, θα μου πεις. Άλλος, έτσι, ναι, είναι. Θα ήταν κάποιος άλλος, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Αλλά τώρα για μου. Χριστάρα. Και εγώ, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πριν φύγεις, όλο το σταθμό εκεί. Πριν φύγεις, βγάλε σε παρακαλώ. Παπουκίδη. Παρακεί τον Παπουκίδη, ναι, ολοκλήρωση για να μην σε διακόπτω, ναι. Τίποτα, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους. Στον Παπουκίδη, σε εσάς, στον σταθμό, στη Μαριλής. Τέλεια. Και να κάνετε πάντα, να είστε γεροί, να κάνετε αυτό, τέτοια δωράκια, είναι ωραία. Αγόρι μου, δώσε μου λίγο από το 1 μέχρι το 42, δώσε μου ένα νουμεράκι. Φλαράκι, ξέρεις, επειδή πάρα πολλές φορές λέτε από το 1 μέχρι το 30, από το 1 μέχρι το 80, και αυτό το 1 ποτέ δεν πήγε. Ο ένας, ο καημένος. Πάλι το 1, ρε φλαράκι. Ξέρεις, είναι πάντα ο πιο αδικημένος. Πάρα πολλές φορές στέλνει πρώτος ο άνθρωπος. Αν και να και ξέρετε. Κανένας δεν τον βάζει υπόψη του να πει. Τα κάνουμε και ανάποδα, έτσι, πολλές φορές, τα ξέρεις τα νούμερα. Ναι, δεν σημαίνει, παιδί, δηλαδή. Εντάξει, εγώ τώρα ακούω 1 έως 40, λέω αυτό το 1, ας πούμε. Το πρώτο, ας πούμε. Γεια σου, Χριστάρα! Σε καλή μεριά, γεια σου, φιλαράκι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Φιλιά, έτσι χαιρόμαστε να σας ακούμε, να μοιραζόμαστε τη χαρά. Λοιπόν, άρα το σετ ΠΑΟΚ Λάρνακας πηγαίνει, θα σας πω αμέσως τώρα, στον Νίκο Καπετάνογλου ΠΑΟΚ Λάρνακα. Καλημέρα, Κωστή. 6943-122. Αν δεν ακούς, γιατί είναι από τα πρωινά αυτά, αν δεν ακούς τώρα θα σου πούμε και αύριο, θα πας στο Ρετούς να παραλάβεις το υπέροχο σετ που είναι δύο τισέρτ, που είναι μια βερμούδα, που είναι ένα καπέλο υπέροχα από το ΠΑΟΚ Λάρνακας. Έτσι, από το κλαπ εκεί. Φεύγω, διάλειμμα, γυρίζω, εκτός απρόπτου με Κώστα Βασιλόπουλο για να συζητήσουμε
για τον απόψινό αγώνα τα πολύ σημαντικά, για όσα εκτιλήσονται και δικαστικά, όλα όσα θέλετε να ξέρετε εδώ από την πιο έγκυρη φωνή, από τον πιο έγκυρο δημοσιογράφο στα θέματα του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Επιστρέφω άμεσα! Είναι σημαντικός πράγματι, γιατί ο ΠΑΟΚ σήμερα με μία νίκη δημιουργεί διαφορά 6 βαθμών από την ΑΕΚ και κλειδώνει τη δεύτερη θέση χωρίς να μπορεί να γίνεται καμία συζήτηση για το... Μετά, για το μετά, ναι. Ναι, για το μετά, ναι. Ναι. Με μία ισοπαλία χρειάζεται και μία νίκη επί του Άρη την τελευταία αγωνιστική, την ερχόμενη Κυριακή στην Τούμπα, δηλαδή για να σφραγίσει τη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα και να μπει σε αυτή την όμορφη περιπέτεια και να εξασφαλίσει εισιτήριο για αυτή την όμορφη περιπέτεια των προκριματικών του Champions League με τον ιδιαίτερο τρόπο που θα διεξαχθούν φέτος λόγω της πανδημίας. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι το σημερινό για τον ΠΑΟΚ που είναι 3 χρόνια έδικος στο ΟΑΚΑ. Έχει την ψυχολογία με το μέρος και μετά την νίκη που πέτυχε επί του Ολυμπιακού στο στάδιο Καραϊσκάκη στην Κυριακή. Δεν έχει τον Καντουρί που κακά τα ψέματα ήταν αρκετά καλός στην διάρκεια των play-off. Αποτέλεσε ένα από τα βασικά εργαλεία για τον Φερέιρα χωρίς κάποια ιδιαίτερη απόδοση, αλλά νομίζω ότι είχε κατέβαλε φιλότιμες προσπάθειες στη διάρκεια του μήνυου πρωταθλήματος. Ναι. Το πιθανότερο είναι να τον αντικαταστήσει ο ΕΣΥΤΗ, να ξαναδούμε αυτό το 3-4-3 που είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, που είδαμε δηλαδή με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα και με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Κάτι αντίστοιχο να δούμε και σήμερα στο ΟΑΚΑ, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ. Ναι. Ο Ίγκασον, τον υπολογίζει. 50-50, ναι, δεν ξέρω αν... Εγώ θεωρώ ότι μάλλον δεν θα τον χρησιμοποιήσει, ναι. Γιατί δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να βγάλει όλο το παιχνίδι. Ναι. Αν τον χρησιμοποιήσει θα το κάνει με ρίσκο, γνωρίζοντας ότι ίσως θα χρειαστεί μια αλλαγή για να περάσει το παιχνίδι ο Μιχάη, την εξέλιξη του αγώνα. Ναι. Mm-hmm. Είναι κάτι που θα αποφασίσει ο Φερέιρα σε συνεργασία και με το ιατρικό team. Τώρα μετά το μεσημεριανό γεύμα θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Δεν είναι 100% έτοιμος ο Ίγκασον να βγάλει παιχνίδι. Μπορεί να το ρισκάρει ο Φερέιρα, να το χρησιμοποιήσει για όσο είναι καλά και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει τον Μιχάη ή μπορεί να αποφασίσει να ξεκινήσει με τον Μιχάη στην ενδεκάδα. Έτσι κι αλλιώς ο Μιχάη και να ξεκινήσει προέρχεται από ένα γκολ που δεν θα το ξεχάσει νομίζω όλα τα χρόνια. Έχει την ψυχολογία με το μέρος του. Ναι. Μάλιστα. Έχει την ψυχολογία με το μέρος του. Και νομίζω ότι έχει δείξει ότι μπορεί το παιδί να πάρει τις ευκαιρίες του και να χρησιμοποιηθεί, να αξιοποιηθεί περισσότερο τη νέα χρονιά. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ στα στόπερ έχει μια κλεισμένη πεντάδα η οποία δύσκολα θα χαλάσει. Βαρέλα, Ίγκανσον, Κρέσπο, Μιχάη και Μιχαηλίδης είναι μια πεντάδα που δεν βλέπω πώς μπορεί να χαλάσει εν ώψη της νέας περίοδου, εκτός και αν υπάρξει κάποια πρόταση για την και πουληθεί κάποιος. Αλλιώς νομίζω ότι έχει συγκροτημένη μια πεντάδα στόπερ πάρα πολύ δυνατή για την νέα. Ναι. Υπερπλήρης. Και με εμπειρία και με νιάτο μέσα. Όντως έτσι είναι. Ωραία, άρα για τον αγώνα δεν νομίζω. Περιμένουμε σήμερα το βράδυ να δούμε ίδιο πρόσωπο, ίδιο πάθος με αυτός του Καραϊσκάκη. Έτσι, σαφώς. Πάθος, θα χρειαστεί προσπάθεια. Η ΑΕΚ είναι σε καλό mood σε αυτά τα play-off. Ναι. Δείχνει δηλαδή τα δόντια της. Θεωρώ ότι έγινε καλή δουλειά στη διάρκεια της καραντίνας και φαίνεται αυτό μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, έτσι. Έχει ποιότητα η ΑΕΚ, ειδικά στην επίθεση, αλλά αυτό το προτείνημά της σε αυτή τη διαδικασία του μήνυμα πρωταθλήματος είναι ότι έχει μεγάλες αντοχές, έχει ένταση στο παιχνίδι της για μεγάλη χρονική διάρκεια. Αυτό της δίνει τη δυνατότητα να κερδίζει παιχνίδια και να απειλεί τον ΠΑΟΚ για την δεύτερη θέση. Ποια θα είναι η εξέλιξη, δεν δούμε. Πάντως υπάρχει έτσι πολύ ενδιαφέρον και αυτό είναι ευχάριστο. Ναι. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο και στα της συμμορίας, Κώστα, στην δίκη που συνεχίζεται και που η κυρία Σπανού εμένει και
προς τιμή της επιμένεις αυτά και που είχε δηλώσει και δεν άλλαξε τίποτα. Τι να αλλάξει. Κάθε δικαστής που σέβεται τον εαυτό του δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Τι να αλλάξει. Εδώ μιλάμε τώρα για μια κατάσταση η οποία πρέπει να τελειώνει. Πρέπει να κλείσουν αυτές οι υποθέσεις και να ακολουθήσει και η υπόθεση Τζίλου, μεσολαβώντας φυσικά η υπόθεση της μετά τη συμμορία, η δίκη του Ολυμπιακού από τη διοντολογία για το Ολυμπιακό Ατρόμητος, να κλείσουμε αυτές τις υποθέσεις και στο τέλος, ας πούμε, εκεί τον Αύγουστο να συζητάμε για ποιον έγινε τελικά η τροπολογία περιμή υποβάσεων. Ακριβώς. Εγώ σου είπα κάτι, θα έχουμε καυτό καλοκαίρι. Ναι, ναι. Μου ήρθε ένα μήνυμα το πρωί σήμερα. Λέει, ο Βασιλόπουλος λέει που σου λέει συνέχεια για καυτό καλοκαίρι, κάτι ξέρει. Τι ξέρει, προφανώς και δεν εννοεί τις θερμοκρασίες. Αυτά που βλέπετε και αυτά που γίνονται και αυτά που θα γίνουν. Αυτό είναι. Μπροστά σήμερα, ο στοιχηματικός αναλυτής, Νίκος Παναγόπουλος, κατέθεσε την δίκη συμμορίας, υποστηρίζοντας ότι κατά την εξέλιξη του αγώνα έκανε λόγο, πρόσεξε, για υπερβολικό τζίρο και μαζικό στοιχηματισμό από το 54 έως το 75 του αγώνα και επιμονή για διαφορά νίκης τριών τερμάτων. Ναι. Πιο στημένο δεν γίνεται. Λοιπόν. Ναι. Επίσης, ο ιδιοκτήτης του Πανετολικού Φόντου, ο Κοστούλας, για τον διαιτητή Καμπατσή, είπε ότι είναι μισθοφόρος. Ναι. Γίνονται σήμερα. Ο Κοστούλας που θεωρείται από τους έντιμους, έτσι, που δεν... Από τι έχει να το προσάψει κανείς του Κοστούλα. Ναι, δεν ανέβηκε σε κανένα άρμα ποτέ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Καυτό. Ξαναλέγω. Καυτό. 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 Έχουμε αυτή τη δίκη. Έχουμε την δίκη της Επιτροπής Διοντολογίας, του δικαστικού της Επιτροπής Διοντολογίας της ΕΠΟ, με διακύβευμα με θέμα τον υποβιβασμό του Ολυμπιακού βάσης εισηγήσεως της Επιτροπής Διοντολογίας για τον Ολυμπιακό Ατρόμητος. Ναι. Ναι. Και μετά θα δούμε αυτά τα περί πολυιδιοκτησίας, προστιθικής και εμπορία. Έχει πολύ πράγμα, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος απέναντι στην ιστορία του, όσοι διοικούν τον ΠΑΟΚ, είναι υποχρεωμένοι απέναντι στην ιστορία τους. Αφού τελειώσει η ιστορία, αποκαλυφθεί η σκευωρία και αφορωθεί ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη, να στραφούν κατά όσων έφτασαν τον ΠΑΟΚ, τον οργανισμό του ΠΑΟΚ σε αυτό το σημείο. Ο ΠΑΟΚ θα διεκδικούσε πρωτάθλημα σήμερα. Το πιστεύω ακράδαντα. Η βαθμολογική διαφορά δημιουργήθηκε λόγω της κακής κατάστασης του ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, όταν έσκασε το θέμα, ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος. Με ένα βαθμό διαφορά, με δύο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Λοιπόν. Ούτε στην Ξάνθη θα έχανε βαθμούς ο ΠΑΟΚ, ούτε τον Ολυμπιακό θα έχανε σε διαρκή διάρκεια του πρωταθλήματος με την ψυχολογία, με το μέρος του. Όταν όμως τον βάρινε η απόφαση για το σημείο 7, μπορούμε να καταλάβουμε όλοι και ποια ήταν η ψυχολογία του προπονητή και ποια ήταν η ψυχολογία των παικτών. Γιατί άκουσαν πολλά και ο προπονητής και οι παίκτες. Δικαιολογημένα για μένα. Γιατί μια μεγάλη ομάδα δεν εγκαταλείπει. Δεν αφήνει να επηρεαστεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα θα το αναλύσουμε. Θα έχουμε χρόνο, Κωστή, να το αναλύσουμε αυτό. Ναι. Πρώτα θεώς γεροί να είμαστε μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή να εξηγήσω τι εννοώ. Ότι ο ΠΑΟΚ διανύει μια χρονιά στη διάρκεια της οποίας έχουν γίνει πράγματα και θέματα. Ξεκινάει η προετοιμασία με προπονητή. Φεύγει η ομάδα προετοιμασίας στην Ολλανδία τη Δευτέρα και ο προπονητής πάει την Τρίτη. Γιατί ο προπονητής που ξεκίνησε την προετοιμασία πήγε στα Εμιράτα. Δηλαδή τι κατάλαβε τώρα ο Μπίσος, ο Βαροβαρέλα, ο Άκπομος, ο Σιντέρσκι, ο Κρέσπο, ο Ζήκοβιτς, ο Πασχαλάκης, ο Πέλκας, ο Λιμιός, ο Βιερίνη, τι κατάλαβε. Ναι. Δηλαδή. Που είχαν και αυτή τη σχέση που είχαν με τον συγκεκριμένο προπονητή. Δηλαδή δεν ήταν ένας απόμακρος, ένας. Έτσι, είχαν ένα δέσιμο με τον συγκεκριμένο. Μπαίνει ο ΠΑΟΚ στη μάχη χωρίς Βιερίνη Μαουρίσιο. Σωστά. Ναι. Βέβαια. Νωρίς κάνει το Ζαμπά. Το Ζαμπά δεν είναι ο Ζαμπά, είναι ένας παίκτης τα επόμενα χρόνια. Θα κάνει έκρηξη. Ναι, ναι. Απόλυα. Χάνει το Βαρέλα. Ναι. Χάνει τα Χριστούγεννα τον Κρέσπο, μετά τα Χριστούγεννα. Σωστά. Ναι. Τεράστια απώλεια. Τι άλλο να γίνει. Ναι. Χάνει τον Αυγούστο, ναι. Χάνει τον Μίσιτς. Το Μίσιτς. Και παίζει play-off χωρίς Βιερίνια και Πέλκα. Ναι. Πρέπει να τα βάλουμε και αυτά. Όλα, όλα, ναι. Στην εξίσωση της αξιολόγησης του τι συνέβη φέτος. Ναι. Για να βγάλουμε το βαθμό ευθύνης του προπονητή, το βαθμό ευθύνης των παικτών, ναι. Και ό,τι άλλο προκύπτει από την αξιολόγηση. Έτσι πρέπει να λειτουργήσει ο ΠΑΟΚ και να ληφθούν αποφάσεις για τη νέα χρονιά. Να αξιολογηθούν και οι παίκτες, ο καθένας κατά μόνας από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία,
Ναι. Ο Βιερίνια, ο Πέλκας, ο Μαουρίσιο, ο Μάτος. Και πρώτα απ' όλα αυτοί που τα συμβόλαια τους τελειώνουν και θα πρέπει ή να φύγουν ή να ανανεωθούν. Ναι. Αλλά και τα υπόλοιπα συμβόλαια. Χωράει άλλη χρονιά ο Μπίσης Βαρθ. Ναι. Χωράει ο Βαρέλα. Χωράει ο Πασχαλάκης. Χωράει ο Βαρέλα. Έχουν συμβόλαια, βέβαια. Αυτό. Άρα μας λες, Κώστα, ότι. Ποντάρει ο οργανισμός του Ρέμπε. Ναι. Μας λες ότι ακόμα και αυτοί που έχουν συμβόλαια, ακόμα και τριετή δηλαδή, αυτά που ανανεώθηκαν πέρυσι το καλοκαίρι, μπαίνουν στη ζυγαριά. Δηλαδή η κουβέντα του όλοι θα κρυθείτε ισχύει για όλους. Ναι. Μα ισχύει, βεβαίως. Ναι. Μπορεί άδεια να φύγει μια πρόταση για τον Μπίσης Βαρ. Θα κρυθεί, δεν είναι. Ναι. Θα είναι μια πρόταση για τον Βαρέλα. Θα αξιολογηθεί και θα αποφασίσουν τεχνικός διευθυντής και η ιδιοκτησία ότι ναι, απορρίπτουμε ή δεχόμαστε. Ναι. Σε περίπτωση που δεν έρθει πρόταση, σε περίπτωση που δεν έρθει πρόταση, υπάρχει δηλαδή. Σε περίπτωση που δεν έρθει πρόταση, τι να κάνεις τώρα, να πληρώνεις για να φύγει, ναι, να το κάνει ναι, αυτό με τον Βέρμπλουμ. Ναι. Δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να πληρώνει κάποιον να τον αποζημιώσει να φύγει. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει αυτοί οι παίκτες να αξιοποιηθούν την νέα περίοδο. Ναι, ναι. Είναι το λογικό αυτό. Δεν μπορείς να αλλάξεις μια ομάδα να πληρώσεις ένα κομμάτι. Εκβάθρον. Καλό... Ναι, 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 ναι. Πώς θα γίνει τώρα, ναι, γίνεται. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχει και το financial fair play. Δηλαδή δεν μπορεί να λες ότι θα δίνει στήλε 5 εκατομμύρια για να διώξεις τους παίκτες που δεν θέλεις. Ναι. Αν υπάρχουν αυτοί, έτσι, μισό λεπτό λίγο. Αν υπάρχουν. Ναι. Α, ναι, 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 αν υπάρχουν. Υποθετικά μιλάμε τώρα, δεν, έχω, δεν μιλάμε με. Υποθετικά ναι, μιλώντας, θα σου πω το εξής. Ναι. Εγώ βλέπω ότι το 1 τέταρτο του ρόστερ θα είναι διαφορετικό την νέα περίοδο. Κάποιοι θα αποχωρήσουν, ναι, κάποιοι θα πουληθούν, κάποιοι θα βρουν ομάδα και θα υπάρξει μια κοινή συνεμέση λύση διαζυγίου. Mm-hmm. Το 25% των παιχτών θα είναι καινούργια πρόσωπα. Και θα υπάρχει αντίστοιχο αριθμό αποχωρήσεων. Ναι. Δηλαδή μιλάω για πάνω από 5. Μεγάλο μέρος. Σημερινό. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, ναι, είναι. Μεγάλο, εξαρτάται. Τώρα, ναι, τι είναι το μεγάλο. Ναι. Εγώ λέω ότι τουλάχιστον 5 πρόσωπα θα έρθουν καινούργια και 5 πρόσωπα, τουλάχιστον, ναι, 5 από τα πρόσωπα που σήμερα είναι στο ρόστερ δεν θα είναι του χρόνου. Τουλάχιστον, ναι, 5. Ο αριθμός, εγώ πιστεύω ότι θα φτάσει στο 7. Ναι. Μάλιστα. Αλλαγής προσώπων. Και πλησιάζει το ΠΑΟΚ. Εγώ θα τη χαρακτηρίσω μετά την κίνηση αίματος, ναι, ναι, αυτή την αλλαγή που επίκειται. Ακριβώς. Στη διάρκεια, ναι, της θερινής μεταγραφικής περίοδου. Ναι. Και είναι απαραίτητη. Mm-hmm. Είναι απαραίτητη. Δηλαδή κάποιοι κλείσανε τον κύκλο τους. Μπορεί και ψυχολογικά να μην μπορούν άλλο. Ναι, 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 να άδειασαν μετά από. Οπότε, ναι, 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 πρέπει, ναι, ναι, να βρεθεί ο σωστός τρόπος να συνεχίσουν την καριέρα τους χωρίς ο ΠΑΟΚ να ούτε και λυγεί έτσι προσέβου. Ναι. Ούτε και οι ίδιοι, ούτε και ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει. Άρα θέλει, ναι, να γίνει αρκετή δουλειά. Ναι. Και φυσικά χρειάζεται και το νέο αίμα ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, ναι, το και ναι, 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 οι υποδομές. Αυτό που χρειάζεται, ναι, ναι, να μετάγγιση είναι σε νέο αίμα. Ναι. Νέο αίμα είναι ο Μιχαλίδης, είναι ο Τζόλης, νέο αίμα είναι ο Τσιγκάρας, ο Μιχάη, ο Τσιγάρας, ναι, 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 αλλά χρειάζεται και άλλους παίκτες. Κατζηστραβός. Στην οικία του Μίσιτς. Ναι, ναι. Δεν μπορείς να πας στους 19 άριδες. Όχι. Εγώ θα πρωταγωνιστήσω και θα πάω να πάρω το πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Θέλω διάκριση στην Ευρώπη, θέλω και το κύπελλο. Ναι, ναι, ναι. Εμπειρία θέλει. Δηλαδή ένα, ναι, μείγμα εμπειρίας. Ναι, ναι, ναι. Φρεσκάδας των 26 άριδων, 27 άριδων, ναι, 28 άριδων και τον ενθουσιασμό και το ταλέντο, ναι, και τις εντοχές αυτών των παιδιών που προανέφερα. Του Μιχαηλίδη, ναι, του Τόλη, του Τσιγάρα, του Κανιστραβού. Ναι. Και μέχρι τόσο θεωρήσουν οι υπεύθυνοι ότι πρέπει να εμπολιαστούν στην ομάδα. Εφόσον γίνει αυτό το πάντρεμα σωστά από τον Ρέμπε και τον προπονητή, είτε ένα αυτός είτε ένα άλλος, τότε νομίζω θα έχουμε αυτό που ζητάμε, Κώστα. Αυτό που λες, δηλαδή το πάντρεμα των παλιών και των καινούριων και αυτών που θα έρθουν. Δύσκολο, έτσι, αλλά αυτή είναι και γι' αυτό είναι εκεί. Εντάξει. Υπάρχουν υπεύθυνοι που πληρώνονται για αυτό το λόγο. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σου. Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια. Με την νίκη. Να είσαι καλά. Πρώτα, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Φτάνουμε στο τέλος. Θέλω να σας θυμίσω ότι το Αιγαίον είναι χορηγός μας με υπέροχα πράγματα και παραίστικο με ζετοπωλείο. Τόσο στο κατάστημα που βρίσκεται στο κέντρο, εκεί στο διοικητήριο, 214.000, όσο και στην μαγαζάρα που είναι στο Ωραιόκαστρο. Θα φύγω με χαλί. Με αυτό εδώ θέλω να φύγω. Με αυτό. Με παραίστικο μεζεδοπολείο λοιπόν και στο Ωραιόκαστρο 69 56 66 και φυσικά ηλεκτρονέτ
Παμπουκίδης, Νικολαίδης, LG αυτό το μήνα και πλυντήρια και ψυγεία και τα πάντα όλα. Μένετε συντονισμένοι στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον αθλητικό Λίμπερο, στο ελεύθερο ραδιόφωνο 107 και 4. Έρχεται ο Γιώργος Ζαγόρας το επόμενο δίωρο. Μένετε όλη την ημέρα συντονισμένοι. Εδώ θα είμαστε πρώτο Θεός και το βράδυ φυσικά με το ματς, με τους αγώνες. Και αύριο το πρωί πρώτο Θεός θα είμαστε εδώ από τις 8 μαζί. Και νωρίτερα φυσικά Φρέντο Κωνσταντίνο, τα παιδιά που είναι υπέροχα και τα γουστάρετε πολύ. 6 με 8. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Θα τα πούμε αύριο. Bye, 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 bye.